Σε ψηλόβουνο σε ρίζιμινιό. Στέκει στη μέση του πουθενά, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα. Η γαλανόλευκη στο κτήμα του Μανώλη Καλέργη, σε μια ορεινή τοποθεσία της Νέας Υόρκης, μόνο συγκίνηση μπορεί να δημιουργήσει, πόσο μάλλον αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ιδιοκτήτης της έκτασης, ένας κριτικός από τον Άγιο Θωμά, την έστησε εκεί και μαζί της επί 50 περίπου χρόνια μοιράζεται το πάθος του για την πατρίδα που άφησε πίσω του όταν νέος αναζήτησε την τύχη του στην Αμερική. Καλό χειμώνα, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά. Πριν 7 χρόνια, 8, τα παράτησα ό,τι έκανα. Βγήκατε στη σύνταξη. Ναι, εκεί ήρθα εδώ πέρα και βάλα πρόβατα. Κατσίκες, μουσκάρια, κότες, σκύλους. Τον συναντήσαμε στο καθαρόαιμο χωριάτικο σπίτι του, σε μια ορεινή περιοχή, περίπου 4 ώρες έξω από τη Νέα Υόρκη, που μας άνοιξε την πόρτα διάπλατα. Και εκεί, αρκετά συχνά, βρίσκουν την Κρήτη που έχουν μέσα τους και πολλοί φίλοι του. Όπως οι δύο Γιώργηδες, ο Γιώργος Αγγελάκης από την Τουρλωτή της Ιτίας και ο Γιώργος Μπουρδεντάκης από τον Καμπανό Χανίων, που μπροστά στην κάμερα της Κρήτη TV άφησαν τις μνήμες τους και τις σκέψεις τους να γυρίσουν όχι μόνο πίσω στον χρόνο, αλλά και μέσα στην ψυχή τους. Ένας γέρος μου έδωσε μια ιδέα στο εργάλειο όταν έμενα 1,5 χρόνο και μου είπε ότι η Νέα Υόρκη έχει πολλά λεφτά και μπορείς να πας ή με βαπόρια ή μέσω Καναδά. Και ήρθα με βαπόρι. Παρέτησα το καράβι. Πρώτη φορά ήρθα 15 χρονών. Και πήγατε στη Νέα Υόρκη ή φτάσατε Νέα Υόρκη? Πήγαινα Ευρώπη, Νέα Υόρκη, back and forth. Και τι σκεφτήκατε όταν είδατε πρώτη φορά το λιμάνι της Νέας Υόρκης? Στα 19 μου χρόνια την κοπανάω και μένω Αμερική. Να δω τόσο εντυπωσιακό δηλαδή. Ο αμέσως, την πρώτη στιγμή. Εγώ με βαπόρια, συνάδελφος. Με βαπόρια το 1969, ναι. Θυμάμαι ήταν Ιούλιος μήνας. Και η καλή μου τύχη εκεί που το βαπόρι πήγε στην Αστόρια. Η Αστόρια είναι μια περιφέρεια που έχει πολλούς Έλληνες εκεί πέρα. Καλή μου τύχη, έτυχε ένας καλός άνθρωπος, ξένος ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Τέλος πάντων, και μου λέει τι κάνεις, λέω στα βαπόρια. Μου λέει και έκανες στα βαπόρια τι. Μου λέει τι δεν βγαίνεις εδώ. Και μου έδωσε έτσι την ιδέα. Πόσο χρόνο είναι τότε εσείς, κύριε? 19 χρόνια. Και οι τρεις ζουν πια 50 σχεδόν χρόνια στη Νέα Υόρκη. Και η ζωή τους από τα χωριά τους που ξεκίνησαν άλλαξε, όπως λένε, σε βαθμό που ούτε και οι ίδιοι μπορούσαν να πιστέψουν όταν έπαιρναν τον δρόμο της μετανάστευσης. Εγώ ήρθα εδώ πέρα, όταν πάτησα στη Νέα Υόρκη, δεν είχα ούτε να αλλάξω, ναι, ούτε να αλλάξω, ούτε να φάω. Εγώ τους μιλάω ελληνικά και άμα με καταλαβαίνουν, με καταλαβαίνουν. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Βέβαια. Όταν βλέπαμε αυτά που έχουμε κάνει και πίσω που περνάμε και όλα αυτά, να τα βλέπαμε όνειρο. Να λέγαμε ψέματα, είναι άσε να ξακοιμηθούμε. Αγρίμια κι αγριμάκια μου. Κι όμως η Κρήτη είναι μέσα τους. Φαίνεται στις φωτογραφίες, στους πίνακες, τα αντικείμενα, τις μυρωδιές και τις γεύσεις. Ακούγεται στις μαντινάδες και τις ιστορίες που λένε. Ζει, γιατί και οι ίδιοι δεν την αφήνουν να φύγει από το μυαλό τους, ακόμη και όταν αδυνατούν να την επισκεφθούν. Εγώ στο αυτοκίνητό μου έχω συνέχεια τα κριτικά. Κριτικά. Μόνο κριτικά. Από εδώ να πας κάτω και έτσι. Στην υγειά της Τουρλωτής, των Χανίων, του Γερανίου, του Αγίου Θωμά. Τον Καμπανό. Τον Καμπανό. Στην υγειά μας. Όταν σμίγεται, τι κουβεντιάζετε και με τους άλλους ομογενείς? Τα περασμένα. Με ένα ποτήρι ρακί στο χέρι θυμούνται και αναπολούν. Δίνουν λέξεις στα συναισθήματα που τους πνίγουν και μοιράζονται τις σκέψεις τους για να γυρίσουν στον τόπο που γεννήθηκαν όταν ο κύκλος της Αμερικής θα κλείσει. Νιώθετε κάτι λίγο από Κρήτη όταν έρχεστε εδώ? Βέβαια. Αυτό είναι Κρήτη. Όταν ερχόμαστε εδώ, θα πηγαίνουμε στο χωριό μας. Θέλω να αποθάνω εκεί. Θέλω να τύχει να αποθάνω εκεί, όχι εδώ. Στο κτήμα του κυρίου Μανώλη, τα αυγά από το κοτέτσι για τα πρόβατα που βοσκούν στην έκτασή του και γυρίζουν μόνο όταν πέσουν τα πρώτα χιόνια, χαρίζονται σε φίλους του. Ακόμη μια συνήθεια που έμεινε από την Κρήτη, όπως η στήριξη για τους συμπατριώτες του που ζουν στην Αμερική ή που ξεκινούν καινούργια ζωή στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αυτά τα χρόνια με τις καινούργιες τεχνολογίες που έχουμε τώρα με τα Facebook, τα Ιντερνετ, τα παρακολουθείτε τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Έχουμε το Crete TV. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Όλα τα ελληνικά κανάλια.
Αλλά είναι μεγάλο πράγμα τώρα να βλέπει την τουρλωτή Νέα Υόρκη να είναι στα βουνά πάνω. Είναι μεγάλο πράγμα. Παλιά χρόνια δεν έβλεπε τίποτα. Και πώ θα σ' αποχωριστώ και πώ θα σου μακρύνω. Οι τρεις φίλοι και μαζί χιλιάδες ακόμη ομογενείς στη Νέα Υόρκη ζουν και καθημερινά πατούν σε έναν άλλο τόπο. Ωστόσο, μιλούν τα ελληνικά πιο συχνά από ότι τα αμερικάνικα. Η παρέα, οι συνεργασίες και το πλήθος των ομογενών που έκτισε κοινωνίες σε περιοχές όπως η Αστόρια, το Κλάσινγκ, αλλά κυρίως το μερακλείδικο κέφι τους να ζήσουν και να θυμούνται τον τόπο που τους γέννησε και ακόμη περισσότερο η ιστορία της πατρίδας που κουβαλούν, ξεπέρασε τις συνοικίες, έπιασε τις πόλεις και ανοίχτηκε ακόμη και στα βουνά της Αμερικής που δεσπόζει περήφανη η γαλανόλευκη.